η Άννα Βαγενά, ο Γιώργος Γιάκας και ο Κώστας Τσιάνος ιδρύουν το Θεσσαλικό Θέατρο το 1975 και οργώνουν τη Θεσσαλία, φτάνοντας εκεί που ποτέ πριν δεν είχαν δει θεατρική παράσταση. Με βάση την εμπειρία του Θεσσαλικού Θεάτρου, δημιουργείται ο Θεσμός των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων το 1983. Το Θεσσαλικό Θέατρο αποκτά την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Λαρισαίων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Το Θεσσαλικό Θέατρο είναι το πρώτο δημοτικό θέατρο που μπαίνει στην Επίδαυρο με την εμβληματική παράσταση της Ηλέκτρας του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και ακολουθούν η Ιφηγένεια Εντάβρης και η Χοηφόρε. Είναι το μοναδικό δημοτικό θέατρο που έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό με αρχαίο δράμα. Στα 43 χρόνια της ιστορίας του έχει παρουσιάσει πάνω από 140 παραστάσεις που ανήκουν σε όλα τα είδη του ρεπερτορίου, με ιδιαίτερη έμφαση στο ελληνικό έργο. Το Θεσσαλικό Θέατρο ως ένα θέατρο ρεπερτορίου από το 2018 λειτουργεί 4 σκηνές: κεντρική σκηνή, παιδική σκηνή, πειραματική σκηνή και καλοκαιρινή σκηνή. Η κεντρική σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου έχει παρουσιάσει τα έργα «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο», εμπνευσμένο από τους αγώνες του Θεσσαλικού Κάμπου, που παρουσιάστηκε και στο Διεθνές Φεστιβάλ του Ανόη το 2019 και βραβεύτηκε. Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Ιωαννίνο. Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν του Μπέρτολτ Μπρεχτ. Ο επιθωρητής του Νικολάη Γκόγκολ. Ήταν όλοι τους παιδιά μου του Άρθουρ Μίλλερ. Η πειραματική σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου έχει παρουσιάσει τα έργα «Υποέλεγχον» του Φρεντερίκ Σοντάκ, «Dogville» του Λάρς Φον Τρίερ, «Παντρολογήματα» του Νικολάη Γκόγκολ, «Φακ Στρίμπεργκ», μια μεταγραφή των δανειστών του Στρίμπεργκ, «Οι γριές που μαζεύουν την τζουκνίδα», «Μάγισσες και μαγείρισες της μυστικής Θεσσαλίας» του Κωνσταντίνου Ντέλα. Η παιδική σκηνή έχει παρουσιάσει τα έργα «Πινόκιο» του Ζωέλ Πομερά σε πανελλήνια πρεμιέρα, τα έργα «Οδύσσια» και η Ιλιάδα, που μετέγραψε για παιδιά ειδικά για το Θεσσαλικό Θέατρο ο Ανδρέας Φλουράκης, το καπλάνι της βιτρίνας της Άλκη Ζέη. Η καλοκαιρινή σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου έχει παρουσιάσει τα έργα «Από το γάμο στο διαζύγιο» του Ζορζ Φεϊντό, «Σε επανάληψη το χώμα βάφτηκε κόκκινο», «Τα αγάλματα περιμένουν» του Ανδρέα Φλουράκη, που παρουσιάστηκε και στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 2021, «Την επιθεώρηση ό,τι θυμάμαι χαίρομαι» του Κώστα Τσιάνου, αφιερωμένη ειδικά στην πόλη της Λάρισας, «Βόιτσεκ» του Γκέωργ Μπίχνερ με τα τραγούδια του Τόμ Βέιτς, «Ο Αριστοφάνης ονειρεύεται», Λυσιστράτη και Πραξαγόρα. Ειδική μνήμα στις παραστάσεις «Ο υπάλληλος του Χουρμούζη», που περιόδευσε
σε μικρές πόλεις και χωριά την περίοδο 2019-2020. Η πόλις, εμπνευσμένη από το βιβλίο του Μάκη Λαχανά, που αναφέρεται στην πόλη της Λάρισας και παίχτηκε το καλοκαίρι του 2022 σε αρχαιολογικούς χώρους. Μίδιας Μπούρκα, του Ανδρέα Φλουράκη, που παίχτηκε το καλοκαίρι του 2023 στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος, και στη Νέα Υόρκη, στο United Solo Festival, τον Οκτώβριο του 2023, όπου και πήρε την διάκριση Best Physical Theatre Performance.